Θα ξεκινήσω από το θέμα της επικαιρότητας πριν πάμε στις γενικές θέσεις για τη διαχείριση της πανδημίας και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ρίσκο από τις κινητοποιήσεις για τη διασπορά του ιού. Δεν το πάω καν πολιτικά, δεν θέλω να ακούσω όμως το σκεπτικό αυτό. Αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος αντίδρασης παρά μόνο να παίρνουμε ρίσκο με συγκεντρώσεις. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Καταρχήν, κύριε Πιέρο, πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Σήμερα υπήρχε μια πολύ μεγάλη μαχητική και μαζική κινητοποίηση χιλιάδων φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Παρά τις απαγορεύσεις τις απαράδεκτες της κυβέρνησης, παρά το φόβο που δικαιολογημένα υπάρχει λόγω του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι οι σχολές είναι κλειστές εδώ και ένα χρόνο περίπου με ευθύνη της κυβέρνησης. Το ερώτημα συνεπώς που πρέπει να τεθεί είναι τι βγάζει στο δρόμο όλον αυτόν τον κόσμο. Γιατί σίγουρα αυτός ο κόσμος δεν βγαίνει στον δρόμο από καπρίτσιο, ούτε βγαίνει στον δρόμο γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Βγαίνει στον δρόμο γιατί η κυβέρνηση μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κρατάει τις σχολές κλειστές. Αυτό το διεκδικούν οι φοιτητές. Σε όλη την Ευρώπη είναι κλειστές οι σχολές, κύριε Γιώκα, λόγω του κορονοϊού. Νομίζω ότι... Ναι, θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτές οι σχολές. Υπάρχουν και υποδομές. Ποιος το λέει αυτό? Δηλαδή, έχετε ρωτήσει ειδικούς και σας έχουν πει ότι μπορούμε με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα να ανοίξουμε τις σχολές? Ναι, θεωρούμε ότι οι σχολές θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτές. Και έχουν. Εσείς το θεωρείτε ή υποδομές... Κύριε Γιώκα. Άλλο να το θεωρείτε εσείς ως πολιτικό κόμμα, άλλο να το θεωρούν οι ειδικοί. Οι ειδικοί προφανώς δεν το θεωρούν, γι' αυτό και είναι κλειστά. Κύριε Τάκη, με εσάς μιλάω. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κύριε Τάκη, οι φοιτητές και οι σύλλογοί τους έχουν δώσει πάρα πολλές φορές στοιχεία για το ότι οι σχολές θα μπορούσαν σε αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Ναι, αλλά δεν είπαμε να ακούμε τους ειδικούς. Όμως προσέξτε το εξής. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση. Η επιστημονική κοινότητα λειτουργεί και αυτή μέσα σε ένα πλαίσιο που το καθορίζουν οι πολιτικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα βγάζουν τους φοιτητές στον δρόμο. Οι κλειστές σχολές, η αστυνομοκρατία που γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί στα πανεπιστήμια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση στην ουσία κόβει φοιτητές, διαγράφει φοιτητές ή μειώνει τους εισακταίους, αλλάζει το σύστημα εισαγωγής, στέλνοντας πελάτες επί της ουσίας στις ιδιωτικές σχολές, όλα αυτά. Αυτά είναι που βγάλανε τους φοιτητές σήμερα στον δρόμο. Μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε και το ζήτημα των υγειονομικών συνθήκων. Όμως αυτή η καραμέλα, επιτρέψτε μου, ότι οι συγκεντρώσεις ευθύνονται για τη μετάδοση και την εξάπλωση της πανδημίας, έχει καταντήσει, με συγχωρείτε, λίγο ανέκδοτο πλέον. Τα ίδια ακούσαμε την Πρωτομαγιά. Τα ίδια ακούσαμε στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια ακούσαμε όταν οι μαθητές το Σεπτέμβρη κινητοποιούνταν για να αραιώσουν οι σχολικές αίθουσες. Τα ίδια ακούσαμε στο εφετείο, να θυμίσω. Και βγήκε από τα πιο επίσημα χείλη επιστημόνων, αν δεν κάνω λάθος ήταν η κυρία Γκάγκα, που είπε ότι δεν σχετίζεται η συγκέντρωση στο εφετείο με την αύξηση κρουσμάτων πανδημίας. Όχι γενικά και αόριστα. Φαντάζομαι η κυρία Γκάγκα ρωτήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κύριε Γιώκα, δεν είναι λογικό? Ναι. Γιατί φαντάζομαι και εσείς τώρα, σαν λογικός άνθρωπος, ξέρετε ότι κάθε συγκέντρωση και δεν έχει να κάνει. Μπορεί να είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος. Κάθε συγκέντρωση κολλάει τώρα. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση αυτό. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες αναφέρθηκαν δεν ήταν συγκέντρωση γηπέδου. Ήταν, δεν είπα εγώ ότι είναι γηπέδι και δεν συγκρίνω το κουκουέ με ομάδες. Ήταν τα μέτρα προστασίας, φορούσαν μάσκες, είχαν αποστάσεις και ούτω καθεξής. Όμως ξαναλέω, ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Καμία επιτροπή λοιμοξιολόγων δεν συνεδρίασε και δεν πήρε απόφαση ότι οι συγκεκριμένες συναθρήσεις δεν θα πρέπει να γίνουν. Το επιβεβαίωσαν τις τελευταίες μέρες πάρα πολλοί επιστήμονες, οι οποίοι ανήκουν και στην αντίστοιχη επιτροπή. Ήταν λοιπόν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Όπως είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης εν μέσω αυτής της κατάστασης να περνάει μέτρα, γιατί προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση τι λέει? Ότι εγώ θα νομοθετώ ακάθεκτα, ότι εγώ θα παίρνω μέτρα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, όμως όλοι αυτοί που επηρεάζονται θα πρέπει να είναι σιωπηλοί, θα πρέπει να είναι σε μία οθόνη, στα τηλεμαθήματα, στη τηλεεκπαίδευση κτλ. Κτλ. Και να μην ασχολούνται για όλα αυτά που τους αφορούν άμεσα.
Είναι λοιπόν πολιτική επιλογή και οι απαγορεύσεις και τα μέτρα κύριε που πρέπει να γίνουν. Κύριε Γιώκα, για να πάμε λίγο στη διαχείριση τη πανδημία. Αυτή η πολιτική συνολικότερα. Να πάμε στη διαχείριση τη πανδημία. Ένα ερώτημα από το Μάκη και να πάμε λίγο στι προτάσει. Είπατε πριν ότι δεν βγήκε λοιμοξιολόγο να πει ότι απαγορεύεται να μαζευτούν 5.000 άνθρωποι. Προφανώ το έχουν πει, κύριε Γιώκα. Λέω, είπα ότι καμία εισήγηση ή απόφαση. Τι, για να γίνουν συγκεντρώσει συνεχώ το λένε. Λοιμοξιολόγων δεν επέβαλε την απαγόρευση του συναντήσεων. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Απλά δεν μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά η επιτροπή. Για τον όρο τη στοιχειώδη λογική, λέτε ότι δεν έχει απαγορευτεί να συγκεντρώνονται 5.000 άνθρωποι από επιτροπή λοιμοξιολόγων. Τώρα ξαναλέω για τον όρο. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Κύριε Προβατά, να απαντήσει. Να του κάνει μια ερώτηση. Να απαντήσει. Δεν ξέρω γιατί ο ιός κολλάει στην Πανεπιστημίου σήμερα που ήταν η πορεία με αυτά τα μέτρα προστασίας και δεν κολλάει στα εμπορικά καταστήματα. Αντού κολλάει, το είπαμε, αυτό λέμε. Ή δεν ξέρω γιατί κολλάει σήμερα στην πορεία και δεν κολλάει στα μέσα μεταφοράς τα οποία η κυβέρνηση τα διατηρεί έτσι όπως τα διατηρεί με τεράστιους κινδύνους. Το ερώτημα είναι ανάποδο. Γιατί κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που το λέμε εδώ και εσείς λέτε ότι δεν κολλάει συγκεντρώσεις. Ακριβώς το ανάποδο είναι το ερώτημα. Λέω ότι συγκεντρώσεις. Να πω λέω κάτι που με... συγκεντρώσει. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει από την προηγούμενη σας τοποθέτηση. Επειδή είπατε αφήνει κόσμο απ' έξω και τα λοιπά. Είστε δηλαδή υπέρ του να μπαίνει κάποιος και με μονάδα στο πανεπιστήμιο ή να υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές? Γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Καταρχήν, αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση για τους βαθμούς. Όχι, όχι. Για αυτό κάνουμε... πείτε μόνο. Αυτό που θέλει ναι, η κυβέρνηση. Θα κάνουμε καταρχήν μια συζήτηση. Θα κάνουμε μια συζήτηση λοιπόν, για το τι σχολείο θέλουμε. Κύριε Γιώκα, θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, τώρα, κυβέρνηση. Εντάξει, μην ναι. το χαώσουμε το θέμα, πάμε να συζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα απαντήσω όπως νομίζω εγώ, έτσι. Ναι, απαντήστε. Λοιπόν, λέω, αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση για τους βαθμούς και τις επιδόσεις των μαθητών, θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι σχολείο θέλουμε και αν το σημερινό σχολείο πραγματικά μορφώνει. Γιατί μπορώ να σας πω ότι αυτός που θα κοπεί με το 2 ή με το 3, αν έχει χρήματα και μεγάλο πορτοφόλι, μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο από αυτά που ισοτιμεί η κυβέρνηση και η συνολικότερη πολιτική και να αποκτήσει και ένα πτυχίο και να γίνει επιστήμονας. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι έτσι εξασφαλίζω την επιστημοσύνη και την αριστεία κτλ. Δεν στέκει, γιατί τελικά αυτά τα πτυχία μπορούν να αγοραστούν. Άρα να μπαίνουν με μονάδα και 2 και 3 λέτε εσείς. Άρα λέτε να μπαίνουν με 2 και 3. Εγώ λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε και αυτή είναι η θέση μας. Το τι σχολείο θέλουμε. Ένα σχολείο που πραγματικά θα μορφώνει, θα βγάζει μορφωμένα παιδιά, μορφωμένους νέους. Λοιπόν, ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την προοπτική, την επαγγελματική προοπτική και όχι ένα σχολείο που θα εξοντώνει και θα εξασφαλίζει πελάτες για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Πάμε κύριε Γιώκα να δούμε λίγο και το θέμα της πανδημίας. Στις προτάσεις τις δικές σας, θα θέλαμε να ακούσουμε τι λέτε για το ρυθμό εμβολιασμού και για τη διαχείριση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε από τη μία την κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική και λέει ότι πάμε καλά σε κρούσματα και σε ρυθμό εμβολιασμού και τα προβλήματα έρχονται απ' έξω σε σχέση με τα εμβόλια. Και έχουμε και ένα ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα σπάσουμε την πατέντα, να πάρουμε πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε διαφορετική διαχείριση. Και θα ήθελα να ακούσω την πρόταση του ΚΚΕ και αν ενδεχομένως κάτι από αυτά τα δύο, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πιο κοντά στις δικές σας θέσεις. Ναι. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία των εμβολιασμών, η αναγκαία διαδικασία των εμβολιασμών, εμείς τότε ως κόμμα, εν μέσω μιας τριαμβολογίας, ενός πανηγυρισμού ή μιας, αν θέλετε, υπέρμετρης αισιοδοξίας που υπήρχε και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε πει το εξής. Ότι αυτή η διαδικασία θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία των εμβολιασμών και ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί ως άλοθη για να μην θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην πάρθουν μια σειρά μέτρα σε κρίσιμους χώρους, χώροι δουλειάς, σχολεία, μέσα μεταφοράς. Είχαμε πει επίσης ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μένει μόνο στις συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακοβιομηχανίες και που υπηρετούν και άλλου είδους σκοπιμότητες, αλλά θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια, τα διαθέσιμα που κρίνονται φυσικά ασφαλή και αποτελεσματικά. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φαρμακοβιομηχανίες και είχαμε πει επίσης το πιο σημαντικό ότι για να είναι το εμβόλιο τα φάρμακα πραγματικά δημόσιο αγαθό θα πρέπει να φύγουν από τα πλοκάμια
των μεγάλων επιχειρήσεων που λειτουργούν ως εμπορεύματα και με κριτήριο το κέρδος. Και πραγματικά σήμερα απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο που μας παρακολουθεί και τον ρωτάμε σε τι από όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε το κόμμα μας όλο το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς, ξαναλέω, επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Με τις καθυστερήσεις των εμβολιασμών, με τις καθυστερήσεις της παραδόσης, με τον εμπορικό πόλεμο για τα εμβόλια, αυτόν τον εμβολιαστικό εθνικισμό, όπως ονομάζεται, που παίρνει χαρακτηριστικά γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, και φυσικά με όλη αυτή την κατάσταση που την πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης, άλλων χωρών. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν προμηθευτεί καν εμβόλια λόγω της προνομιακής μεταχείρισης ισχυρών κρατών και ούτω καθεξής. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Η πατέντα σχετίζεται με το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Όσο η έρευνα, η παραγωγή, η διανομή εμβολίων φαρμάκων είναι στα χέρια των μεγάλων εταιριών, επί της ουσίας θα είναι και εμπορεύματα και θα αξιοποιούνται με κριτήριο το κέρδος. Κανονικά αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, της ανθρώπινης εργασίας πάνω απ' όλα, θα έπρεπε να είναι δημόσιο αγαθό, όμως αυτό απαιτεί ότι η έρευνα, η παραγωγή, η διανομή αυτό θα πρέπει είναι να είναι στα χέρια πραγματικά της κοινωνίας. Η θέση του Κουκουέ. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Θέλω δύο ερωτήματα τελευταία. Σε αυτό, κύριε Πιέρο, να πω, δεν απαντάει ούτε η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δεν απαντάει ούτε η ευχή, γιατί περί ευχής πρόκειται επί της ουσίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα να αγοραστούν οι πατέντες κτλ. Γιατί το να αγοράσει σημαίνει ότι ο άλλος θα πουλήσει. Δύο τελευταία θέματα, κύριε Γιώκα, τα οποία είναι θέματα επικαιρότητας και θα τα βρείτε και εσείς μπροστά σας, γιατί τα ρωτάει ο κόσμος ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει. Θα ακούνε οι γονείς αύριο αν θα ανοίξουν γυμνάσια και λύκεια, και θα ακούνε και αυτοί που έχουν μαγαζιά και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα μαγαζιά αν θα ανοίξουν. Μάλλον θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτοί ή αν θα περάσουν σε άλλες μεθόδους που μπήκαν στο λεξιλόγιο μας τελευταία, δηλαδή click away, click inside κτλ. Και θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις σας για αυτά τα δύο, δηλαδή για το άνοιγμα των σχολείων που θα μπει στο τραπέζι των ειδικών αύριο και για τα μαγαζιά. Τι λέτε? Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν για τα σχολεία ότι πρέπει να ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια ταυτόχρονα φυσικά με τη λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων που διεκδικούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Για να μην πάω και πιο πίσω, από τον Ιούνιο και από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν εξασφαλιστεί. Και για να ανοίξουν τα σχολεία με όρους ασφάλειας και πραγματικής προστασίας, θα πρέπει αυτά τα μέτρα να πάρθουν. Διαφορετικά, υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Σε σχέση με τα μέτρα για τα εμπορικά καταστήματα, ναι, αυτό που χρειάζεται είναι ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία είναι πραγματικά στα όρια της επιβίωσης, πολύ κάτω και από αυτά τα όρια, και μπροστά στο φάσμα της εξαφάνισης και της χρεοκοπίας. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν μέτρα προστασίας για τα σχολεία, αν δεν υπάρξουν μέτρα στήριξης των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών εμπορικών, τότε πραγματικά οι κίνδυνοι είναι μπροστά, γιατί και η πανδημία είναι μπροστά. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα για Μάκη Χαρβατά, κύριε Γιώκα. Έλα, Μάκη. Όχι, εντάξει, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Πείτε μου κάτι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να γίνει? Επειδή λέτε οι μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχει δυνατότητα μικρή φαρμακοβιομηχανία να φτιάξει το φάρμακο? Δεν υπήρχε ποτέ πιθανότητα. Πώς θα γίνει αυτό? Οι μεγάλες επιχειρήσεις στη δυτική, στη φιλελεύθερη δημοκρατία έτσι είναι. Γι' αυτό και μέσα σε 8 μήνες έχουμε 5 εμβόλια. Δεν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς, κύριε Γιώκα. Κύριε Προβατά, με συγχωρείτε. Έχουμε εμβόλιο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί η έρευνα χρηματοδοτήθηκε και μάλιστα αδρά από τα κράτη. Βεβαίως, δηλαδή εσύ, από τους λαούς. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Η φιλελεύθερη δημοκρατία έτσι λειτουργεί. Γιατί μπορώ να σας πω και το εξής. Ότι υπάρχει κριτική ότι θα μπορούσαν τα εμβόλια αυτά να ήταν έτοιμα πολλά χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων κορονοϊών, έτσι, και να σήμερα με άλλους όρους να μιλάγαμε και η ανθρωπότητα πραγματικά να μπορούσε με άλλους όρους να αντιμετωπίσει την πανδημία. Όμως αυτά τα εμβόλια, η έρευνα και αυτά τα εμβόλια ποτέ δεν προχώρησε, γιατί δεν απέφεραν τα αναμενόμενα κέρδη. Όσο λοιπόν
το φάρμακο. Δηλαδή λέτε ότι υπήρχε και παλιότερα κορονοϊός και απλώς δεν βρέθηκαν τα εμβόλια και έχουμε θέμα τώρα. Λέει κάτι σωστό ο κύριος Γκιώκας, ότι και για άλλες, και για άλλους ιούς παλαιότερα, όπως ο έμπολα κλπ. Υπήρξε κάποια μελέτη, υπήρξαν κάποιες έρευνες οι οποίες σταμάτησαν. Να τον αφήσουμε να κλείσει. Ναι, γιατί δεν υπήρχε αναγκαία κεφάλαια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχουμε καλεσμένο. Θα περιμένετε τώρα και οι δύο να απαντήσει ο κύριος Γκιώκας. Να προχωρήσουμε. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Στάκης. Και αυτή η κριτική δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Στάκης, ούτε αυτό που λέτε εσείς. Εντάξει. Είναι κριτική. Δεν ισχύει. Και θα σας πω και γιατί. Είναι η γνώμη δική σας. Εγώ δεν το λέμε εμείς. Το λέει ένα μεγάλο μέρος. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων με τους οποίους εσείς μιλάτε και ούτε αυτό, ούτε αυτό ισχύει λοιπόν, που λέτε. Αυτή η γενικότητα που λέτε δεν ισχύει, κύριε Γκιώκα. Ναι, και θέλετε να σας πω τώρα για να βρεθεί το εμβόλιο, σταμάτησαν οι έρευνες όπως θα έχετε ακούσει από τους πραγματικά πολλούς επιστήμονες σε διάφορα πεδία μεταξύ των οποίων του καρκίνου για να βρεθεί το εμβόλιο. Αυτό ισχύει, όχι αυτό που λέτε εσείς. Κύριε Προβατά, γι' αυτό και το mRNA. Μόνο αυτή τη διευκρίνηση. Ναι. Το mRNA εμβόλιο δεν εφευρέθηκε τώρα. Γίνεται κύριε πάνω στις έρευνες που γίνεται εδώ και 15 χρόνια για εμβόλια για μορφές καρκίνου. Μάλλον δεν καταλάβατε τι θέλω να πω. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ξανά ότι υπάρχει μία κριτική από ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, την οποία εμείς την ακούμε, η οποία λέει ότι αν η έρευνα για την αντιμετώπιση των πρώτων κορονοϊών, ο COVID ο σημερινός, δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Είχαν εμφανιστεί και άλλοι κορονοϊοί στο παρελθόν, ο SARS, ο MERS κτλ. Όπου αυτοί φυσικά δεν ήταν τόσο μεταδοτικοί, εξαφανίστηκαν σε μια πορεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Τότε είχε ξεκινήσει έρευνα για την αντιμετώπιση. Η οποία έρευνα φυσικά, επειδή δεν απέφερε τα αναμενόμενα κέρδη στις φαρμακοβιομηχανίες, ούτε χρηματοδοτήθηκε και σταμάτησε. Παρακαλώ, δεν θα υπάρξει άλλη συζήτηση. Όχι, δεν υπάρχει. Ο οπτικός χρόνος τελείωσε το θέμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι όσο η επιστημονική έρευνα, το φάρμακο, το εμβόλιο, η παραγωγή, η διανομή του είναι στα χέρια των μεγάλων εταιριών, αυτά τα επιτεύγματα που είναι επιτεύγματα της ανθρωπότητας, είναι επιτεύγματα συλλογικά. Πού να είναι στις φάμπρικες. Στις φάμπρικες, πού να είναι, οι μεγάλοι επιστήμονες, γιατί πριν υποτιμήσατε με έναν τρόπο και την τέτοια των επιστημόνων λέγοντας και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη εργασία. Γιατί δεν περιμένω να συμφωνήσω. Πάνω απ' όλα είναι οι επιστήμονες. Δεν είναι η ανθρώπινη εργασία. Δεν περιμένω να συμφωνήσετε. Θα μπορούσε να είναι στο πλαίσιο μια κρατική έρευνα και μια κρατική φαρμακοβιομηχανία και με συνεργασία των ερευνητικών κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όχι με αυτόν τον άθλιο ανταγωνισμό που βλέπουμε, ο ένας να πολεμάει τον άλλον, αντί να υπάρχει μια συνεργασία για το πώς θα λυθεί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός όμως. Αυτός είναι. Αυτό αντιπαλεύουμε εμείς. Και νομίζω σήμερα υπάρχουν πολλά στοιχεία που οδηγούν έναν κόσμο να βγάζει συμπεράσματα. Κύριε Γκιώκα, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και καταλάβαμε και τις θέσεις σας, ήταν κατανοητές. Εύχομαι να τα πούμε ξανά, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Γκιώκα. Καλά και εσείς.